Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λευκάδας. Σήμερα, Σάββατο 28 Οκτωβρίου του 2023, χρόνια πολλά βεβαίως και για την εθνική μας επέτειο, 83 χρόνια μετά το ηρωικό μας όχι, αλλά βεβαίως η Elite League και το μπάσκετ δεν πάει διακοπές, ούτε χαμπαριάζει από αργίες. Είμαστε εδώ για τον πολύ σπουδαίο αγώνα της Δόξας Λευκάδας Βίκο Σκόλα με τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Elite League Ερικός Δυνάμ. Είμαστε περίπου 2,5 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού και βεβαίως πάμε να δούμε τις δωδεκάδες των δύο ομάδων, τους παίκτες που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο προπονητές. Ο coach Ντίνος Καλαμπάκους με τους Ντόναλτσον, Ερμίδη, Μάνα, Chambers, Κοντούδη, Γοργόνη, Σαχπατζίδη, Σκουλίδα, Τζουανόπουλο, ο οποίος παίρνει τη θέση του Ευσταθιάδη, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα θέμα στο γόνατο. Στράτος Βουλγαρόπουλος, Βουκ Τζόρτζεβιτς και Στάθης Παπαδάκης. Από την άλλη πλευρά ο Περικλής Σταυρόπουλος με τον Μπέρικ Ζανλουί, τον Χρήστο Σκάνδαλο, τον Ιάκωβο Μιλεντίγεβιτς, τον Ιάσονα Δημητρακόπουλο, τον Στάθη Παπαδιονυσίου, τον Τάσο Αντωνάκη, τον Στέλιο Χάλαρη, τον Δημήτρη Κλαμανάκη, τον Ιαν Μπουγιούκα, τον Μάνο Βαφιάδη, τον Ευγένιο Σεργέγκο και τον Νίκο Γκίκα. Διαιτητές αναμέτρηση, κύριοι Εφρεμίδης, Δέλλας και Αναστασιάδης. Κομισάριος στο αγώνα, κύριος Γκαρτζονίκος, κύριος Γκαρτζονίκας. Μάριος Περδικάρης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κοντογιωργόπουλος στη σκηνοθεσία και την τεχνική υποστήριξη και Ανδρέας Κοντογιώργας, την εικονοληψία σε μια παραγωγή του Sport Stats, ζωντανά το παιχνίδι αυτό, όπως και όλα της Elite League, από το επίσημο κανάλι της ΕΟΚ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης. Πέμπτη αγωνιστική λοιπόν, σε ένα γήπεδο που τίνει να γεμίσει, συνεχώς μπαίνει κόσμος, βεβαίως είναι και το όνομα του αντιπάλου, το όνομα της, ο αντίπαλος της Δόξας, που είναι βεβαίως ένα από τα πιο βαριά ονόματα της κατηγορίας, αν όχι το πιο βαρύ. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία μέχρι και σήμερα. Μετά από 4 αγώνες, η ομάδα της Μικόνου είναι αίτητη με 4 νίκες, 8 βαθμούς λοιπόν. Σε ένα πρωτάθλημα που βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό, 7 βαθμούς Έσπερος, Λαμίας, Μήλων και Πανιόνιος. Από την άλλη πλευρά, μια πλειάδα ομάδων στους 6 βαθμούς, Κόρυβος, Ηρακλής, ΝΕΜ, Τρικούπης Μεσολογίου, Ελευθερούπολη, Παπάγος, Πανερυθραϊκός, Δόξα Λευκάδας. Με 5 βαθμούς Αμίντας και Ερμής Σχηματαρίου και Ασεβόσμου. Και στην τελευταία θέση η ομάδα του Ψυχικού χωρίς καμία νίκη στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Να πούμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει 3 παιχνίδια για την 5η αγωνιστική. Θα σας ενημερώνουμε βεβαίως για την εξέλιξη όλων των αγώνων. Στις 4 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι του Παπάγου με το Ψυχικό. Το σκορ είναι 47-41 μετά από το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Η Ερμής Σχηματαρίου Ηρακλής 17-15 και Κόρυβος Μεσολόγγι. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η ομάδα της Αμαλιάδας. Το σκορ είναι 26-8 παρακαλώ. Αλλά ας επικεντρωθούμε στο του δικού μας παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι βεβαίως που κακά τα ψέματα έχει ξεκάθαρο φαβορί και είναι η ομάδα που ήδη έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Πανιωνίου. Βλέπω λοιπόν με το νούμερο 88 τον Νίκο Γκίκα. Στέλιο Χάλαρη με το νούμερο 13, νούμερο 14 ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, νούμερο 6 ο Στάνης Παπαδιονυσίου και με το νούμερο 0 ο Μπέρικ Ζανλουί. Είναι η πεντάδα του Πανιωνίου. Από την άλλη πλευρά θα δούμε σιγά σιγά και την πετάδα της Δόξας Λευκάδας με τις σκουρόχρωμες εμφανίσεις η ομάδα του Πανιωνίου, μπλε, σκούρο και κόκκινο. Από την άλλη πλευρά με τις λευκές εμφανίσεις η Λευκάδα με τους Ντόναβαλ Ντόναλτσον, Βουκ Τζόρτζεβιτς, Δημήτρη Ερμίδη, Στράτο Βουλγαρόπουλο από ό,τι βλέπω να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και το Διονύση το Σκουλίδα. Αυτή είναι η πεντάδα της Δόξας. Δύο ομάδες βεβαίως με διαφορετικούς στόχους. Η ομάδα του Πανιωνίου δεν το έχει κρύψει. Θέλει να ανέβει, να επιστρέψει εκεί που ανήκει στην ουσία, στην Basket League, στην κορυφαία κατηγορία. Και ο άνθρωπος βεβαίως που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου αυτή τη στιγμή και αναφέρουμε στο γενικό αρχηγό, ο Φάνης Χριστοδούλου, συντελεί και σε αυτό το στόχο μια τεράστια μορφή του μπάσκετ που από ό,τι μάθαμε θα βραβευτεί και από την ομάδα της Λευκάδας στο ημίχρονο. Ο Φάνης Χριστοδούλου, ο μπέμπης του ελληνικού μπάσκετ. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, με την ομάδα της Λευκάδας να έχει την πρώτη επίθεση. Σκουλίδας. Πάει μόνο στο Σκουλίδας και θα αστοχήσει εξ επαφής. Ένα θεωρητικά εύκολο καλάθι
δεν επετεύχθη και τώρα ο Πανιόνιος με τον Κακλαμανάκη. Με συνεργασία εκεί με τον Γκίκα, αλλά έχουμε τα βήματα. Πρώτη καλή άμυνα για την ομάδα της Λευκάδας. Στη συνεργασία αυτή του Γκίκα και του Κακλαμανάκη. Ο Κακλαμανάκης που αδιαμφισβήτητα στις 4 πρώτες αγωνιστικές είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Πανιωνίου. Που βέβαια έχει πολλούς πρωταγωνιστές αυτή η ομάδα. Για τρεις φορά ο Ντόναλτσον και έφτασε 3-0. Οι δύο Αμερικανοί των δύο ομάδων με το νούμερο 0 και οι δύο. Στη φανέλα τους ο Ζαν Λουί και ο Ντόναλτσον κλέβει τον Βουλγαρόπουλος και θα πάει ο Σκουλίδας στον ευνηδιασμό. Τάπα του Ζαν Λουί, το χούκ από τον Βουλγαρόπουλο και θα μπει το καλάθι. 5-0, καλό ξεκίνημα για τη δόξα. Σε ένα γήπεδο που κοντεύει να γεμίσει κοντά στους χίλιους, υπολογίζω, τους θεατές αυτή τη στιγμή στο κλειστό της Λευκάδας. Το σκρίν είναι και λίγο Κλαμανάκη. Ο Παπαδιονυσίου θα στοχίσει σε αυτό το δεξιό lay-up και ο Ερμίδης. Βουλγαρόπουλος. Ντόναλτσον, το σκριν του Βουλγαρόπουλου. Από την άλλη πλευρά ο Ντόναλτσον θα δώσει το Βουλγαρόπουλο. Ο Τζόρτζεβιτ για το Σκουλίδα. Κυκλοφορία της μπάλας. Μένουν 4 δευτερόλεπτα. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ερμίδη. Εν τέλει η μπάλα μένει στα χέρια της δόξας. Δεν έμεινε η μπάλα στα χέρια. Θεωρήθηκε εμπρόδεσμο το σούτ, αλλά ούτως ή άλλως ήταν άστοχο. Συνέχισε το παιχνίδι οι διαιτητές. Γκίκας, απέναντι του είναι ο Σκουλίδας. Ο Γκίκας ένα βηματάκι προς τα πίσω, θα στοχίσει το rebound από τον Βουλγαρόπουλο. Σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η μονομαχία Βουλγαρόπουλου και Κακλαμανάκη. Τώρα ο Τζόρτζεβιτς με ταμπλό 7-0. Ένα ακόμα παιχνίδι που η δόξα ξεκινάει καλά. Και ο Γκίκας τώρα για τον Ζαν Λουί. Ο Κακλαμανάκης. Στην κορυφή ο Κακλαμανάκης ψάχνει ποιον, να δούμε ποιον ψάχνει. Βγαίνει ο Παπαδιονυσίου, το σκρίνει ο Κακλαμανάκη. Στη γωνία ο Χάλαρης για τρεις, θα στοχίσει πάλι και ο Βουλγαρόπουλος θα δώσει τον Ερμίδη. Ντόναλτσον, για τρεις ο Ντόναλτσον αμέσως. Και αυτό μέσα, το time out που καλεί αμέσως ο Περικλής Σταυρόπουλος είναι το 10-0. Αντίστοιχο σκορ είχαμε και στο παιχνίδι πριν 10 μέρες για την τρίτη αγωνιστική. 10-0 είχε ξεκινήσει τότε και η δόξα. Πάμε όμως στο πρώτο μας break και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το σκορ είναι 10-0, να διορθώσουμε και το σκορ στην οθόνη μας. 10-0 με το τρίπορο του Ντόναλτσον προηγουμένως. Να πούμε ότι ο Πανιόνιος αγωνίζεται χωρίς τον Δημήτρη Βεργίνη. Μάθαμε ότι λόγω ασθενείας δεν ήρθε στη Λευκάδα. Ο Δημήτρης Βεργίνης που είναι Λευκαδίτης στην καταγωγή. Από ένα χωριό εδώ κοντά στην πόλη, στις Παλάδες Λευκάδας. Τώρα έχουμε το φάουλ του Βουλγαρόπουλου, το παραδέχεται ο υψηλός μοσέντερ της δόξας. Πρώτο ο Μαδικό και γενικά πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση. Αυτό που μόλις έγινε προηγουμένως από τον Βουλγαρόπουλο. Ζαν Λουί. Καλή άμυνα από τον Ερμίδη εδώ. Και έχουμε φάουλ χαμηλά.
Ο Πανιούνιος που για πρώτη φορά φέτος παίζει εκτός Αθηνών. Το προηγούμενο εκτός έδρας μάτς του ήταν με το ψυχικό. Έπαιξε εντός των τυφών, εντός της Αθήνας. Το δίπορο τώρα από τον Κίκα. 12 το πρώτο καλάθι των Κιανέριθρων. Πρώτο λοιπόν ταξίδι για τον Πανιούνιο τη φετινή σεζόν εδώ στη Λευκάδα. Τζόρτζεβιτς. Πάει μόνο του ο Τζόρτζεβιτς και θα δικαιωθεί. 12-2. Ο Βουκ Τζόρτζεβιτς που στα δύο παιχνίδια που η ομάδα της Λευκάδας κέρδισε με αμίντα και με ψυχικό ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε κινηθεί σε ριχάνετα στα δύο πρώτα μάτς. Ανέβηκε και αυτός όμως στα δύο τελευταία. Από την κορυφή τώρα ο Χάλαρης θα δικαιωθεί και αυτός. 12-4. Ο Στέλιος Χάλαρης μειώνει στους 8. Βουλγαρόπουλος για το Σκουλίδα. Σκουλίδας πανέμορφο pick and roll και έχουμε, όχι η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι, έχουμε το φάουλ όμως που θα κάνει ο Δημήτρης Κακλαμανάκης στο Βουλγαρόπουλο σε αυτό το άρτια εκτελεσμένο pick and roll με το Σκουλίδα. Ο Βουλγαρόπουλος θα στηθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ήταν ο παίκτης που πέτυχε το νικητήριο καλάθι κόντρα στον Αμίντα πριν μία εβδομάδα, κάνοντας το 60-58 στο κλειστό του ημιτού. Η Λευκάδα που έχει δύο νίκες και οι δύο στο καλάθι θα λέγαμε. 74-71 με το ψυχικό και 60-58 με τον Αμίντα. 2-2 βολές λοιπόν και 14-4 το συν 10 πάλι η δόξα. Γκίκας. Πάρει το αριστερό διάδρομο, διώξει και το Χάλαρη. Δεν είναι ευστοχή ο Χάλαρης. Πάλι ο Βουλγαρόπουλος εκεί κυριαρχεί. Λίρα 100 για τον Καλαμπάκο, ο Στέκτος ο Βουλγαρόπουλος. Πουλίδας, Βουλγαρόπουλος. Ερμίδης, θα πάει τον αριστερό διάδρομο και θα ευστοχίσει ο Δημήτρης Ερμίδης. Το θερμόσει το κρότημα εδώ από τους χίλιους. Περίπου Λευκαδίτες. 16-4. Ζαν Λουί. Ποστάρει τον Ερμίδη ο Ζαν Λουί. Μέσα 16-6. Μαθητής του Ρικ Πιτίνο ο Ζαν Λουί. Καταγωγή από την IT. Ντόναλτσον πανέμορφα εκεί. Ταπώνει όμως ο Ζαν Λουί. Πανέμορφο κόψιμο του Αμερικανού. Στη γωνία ο Γκίκας. Ψάχνει τον Χάλαρη, Ζαν Λουί, με τον Ερμίδη απέναντί του, θα στοχίσει το rebound και το καθαρίζει ο Βουλγαρόπουλος. Ο Ζαν Λουί που είναι και guard, θα λέγαμε και forward, για τρεις τώρα ο Ερμίδης. Μέσα, 19-6. Μάλιστα, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για το δόξα Λευκάδας. Μπορούμε να πούμε ότι παίζει απελευθερωμένα απέναντι στο φαβορί της κατηγορίας. Τάπα του Βουλγαρόπουλου, εκπληκτικό μπλοκ. Μπάλα πάλι για τον Πανιόνιο, ενώ ετοιμάζει τις πρώτες του αλλαγές ο coach Ταυρόπουλος. Έξω ο Γκίκας και ο Παπαδιονυσίου, μέσα ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς με το νούμερο 3. Και αν δεν κάνω λάθος μπήκε και ο Αντωνάκης, ναι, με το νούμερο... ή ο Σκάνδαλος, όχι είναι ο Χρήστος Σκάνδαλος, με συγχωρείτε, με το νούμερο 1. Χρήστος Σκάνδαλος και Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς για την ομάδα της Νέας Μύρνης. Όπως και η Λευκάδα, νεοφώτιστες και οι δύο ομάδες στην κατηγορία. Για τρεις τώρα ο Μιλεντίγεβιτς με το που μπήκε στο παιχνίδι και ευστοχή. 18-9. Ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης με τους εφήβους του 2015. Μειώνει στους 9 σε μονοψήφια διαφορά. Σκουλίδας, απαντήσει. Μάλιστα. Διονύση Σκουλίδας, 21-9. Σε πολύ υψηλό σκορ. Η ομάδα της Δόξας, ήδη 21 πόντους. Για τρεις τώρα ο Χάλαρης, αστοχή το rebound από τη Σκουλίδα. Υψηλή παραγωγικότητα της Λευκάδας, 21 πόντους σε μόλις 6 λεπτά. Ερμίδης, όμορφα για τον Βουλγαρόπουλο, double team εκεί στη γωνία είναι
Ο Τζόρτζεβιτς και αυτό μέσα. Μάλιστα. Και να που η ομάδα που έχει το χαμηλότερο ποσοστό στα τρίποντα τη φετινή σεζόν κάνει πάρτι από τη γραμμή των 6.75. Αναφέρομαι στον Δόξα Λευκάδας. Πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Λοιπόν, 24-9 κυρίες και κύριοι. Εδώ στο κλειστό του, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λευκάδας. 6,5 λεπτά συμπληρωμένα σε αυτό το πολύ μεγάλο μάτς. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα, Πανιώνιος. Λέγαμε προηγουμένως ότι η Δόξα είναι εξαιρετική μέχρι στιγμής στο τρίποντο. Τελευταία μετά τα 4 πρώτα παιχνίδια σε αυτή τη στατιστική κατηγορία με μόλις 23,5% παρακαλώ. Να δούμε μέχρι τώρα πώς πάει σε αυτό το κομμάτι. Θα σας πω αμέσως, δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα. Στο τρίποντο αυτή τη στιγμή έχει 4-5 η Δόξα. 80% παρακαλώ. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Πανιωνίου με 1-4. Λοιπόν, σίγουρα ο Πανιώνιος θα απαντήσει και θα αντιδράσει, είναι δεδομένο αυτό. Μπήκε και ο Βουγιούκας τώρα, απέναντί του είναι ο Σαχπατζίδης. Το χουκ του Βουγιούκα και μέσα, 24-11. Αλλαγή λοιπόν τώρα στους ψηλούς και για τις δύο ομάδες. Βουγιούκας απέναντι σε Σαχπατζίδη. Ο Γιάννης Σαχπατζίδης βεβαίως πέρυσι στον Πανιώνιο. Ντόναλτσον. Από τα 5 μέτρα ο Ντόναλτσον μέσα, 26-11. Σε κάθαρα η ψυχολογία είναι με το μέρος των παιχτών του Καλαμπάκου. Ο Πανιώνιος πρέπει να παίξει πιο σκληρά και πιο δυνατά στην άμυνα. Βουγιούκας. Μπήκε και ο Αντωνάκης για τρεις. Ο σκάνδαλος αστοχή, το rebound τελικά από τον Ντόναλτσον. Ερμίδης. Ντόναλτσον, το φάουλ που κάνει ο Χρήστος. Ο σκάνδαλος. Να επαναλάβουμε ότι η ομάδα της Λευκάδας παίζει χωρίς τον Γιάννη Σταθιάδη και η ομάδα του Πανιωνίου χωρίς τον Δημήτρη Βεργίνη. Ερμίδης για τον Ντόναλτσον. Ανάποδα από το σκριν του Σαχπατζίδη. Ντόναλτσον πανέμορφα για τον Σαχπατζίδη και ναι, 28-11. Γκίκας, με συγχωρείτε, σκάνδαλος. Γκίκας δεν είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Αντωνάκης. Μιλεντίγεβιτς. Το σκριν του Βουγιούκα και έχουμε το φάουλ που κάνει ο Ντόναλτσον. Ο Ερμίδης δίνει τη θέση του στον Μάνο Κοντούδη. Μπαίνει ξανά ο Παπαδιονυσίου στη θέση του Ζαν Λουί. Και ο Μιλεντίγεβιτς θα επαναφέρει για τον σκάνδαλο. Πάλι το σκρίνι και του Βουγιούκα. Σκάνδαλο για τον Βουγιούκα. Το χουκ πάλι με το αριστερό για τον Ιαν Βουγιούκα. 28-13. 1-44 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Κοντούδης. Σαχπατζίδης για τον Ντόναλτσον. Για τρεις ο Ντόναλτσον. Αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει. Έχει το ελεύθερο να παίρνει τέτοια σου το Ντόναλτσον από τον Καλαμπάκο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τρεις ο Μιλεντίγεβιτς,
αστοχή, το rebound από Σαχπατζίδη και έχουμε το foul στην προσπάθεια εκεί. Με το rebound που κάνει ο Σκάνδαλος. Δεν είναι όμως βολές, είναι μόλις το τρίτο ομαδικό για τον Πανιόνιο. Μέσα και ο Γοργόνης στη θέση του Ντόναλτσον. Για την ομάδα της Λευκάδας. Ποντούδης. Τζόρτζεβιτς. Γοργόνης. Έξω για τον Σαχπατζίδη. Κουλίδας. Τα προτέσσα του Κουλίδα. Για τρεις. Ποιος είναι. Είναι ο Τζόρτζεβιτς. Θα στοχίσει. Αλλά πατάει γραμμή. Ο Σκάνδαλος. Την μπάλα ξανά για τη Λευκάδα για 14 δευτερόλεπτα. Και μόλις ένα λεπτό για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σαχπατζίδης. Κοντούδης. Κουλίδας. Κλέβει. Ναι, θα κλέψει η μπάλα για τον Πανιόνιο. Το κλέψιμο εκεί του Παπαδιονυσίου. Τελικά το πόδι του Σαχπατζίδη βγάζει την μπάλα εκτός. Κερδίζει λοιπόν την κατοχή ο Πανιόνιος. Διορθώνει, θα μπορούσαμε να πούμε, το προηγούμενο λάθος. Την μπάλα για την ομάδα της Αθήνας. Και ο Μπουγιούκας τώρα με το Σαχπατζίδη. Στη weak side. Αντωνάκης για τρεις. Θα αστοχίσει ο Αντωνάκης στο rebound του Σαχπατζίδη. Σίγουρα στον τομέα των rebound η ομάδα της Δόξας φαίνεται ότι κυριαρχεί μέχρι στιγμής. Γοργόνης. Σαχπατζίδης. Κουλίδας. Η μπάλα δεν θα μπει μέσα. Όμως δύο βολές στο φάουλ του Ιαν Μπουγιούκα με το σώμα σε αυτό το δεξιό drive του Διονύση Κουλίδα. Δύο βολές για τον forward της Δόξας Λευκάδας. Θα μπει μέσα και ο Στάθης Παπαδάκης για την άμυνα μετά στη θέση του Τζόρτζεβιτς. Σίγουρα ο Παπαδάκης θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής τώρα που λείπει ο Ευσταθιάδης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα επανέλθει σε περίπου τρεις εβδομάδες. Λογικά θα χάσει και τα δύο επόμενα παιχνίδια με Κόρυβο και Μύκονο. Έξω η πρώτη βολή για τον Διονύση Σκουλίδα. Με ένα τρίποντο μέχρι στιγμής. Αυτοί οι τρεις πόντοι που βλέπετε. Μέσα η δεύτερη. Και 29-13. Όλη η επίθεση για τον Πανιόνιο. Βέβαια η Λευκάδα έχει να κάνει ένα φάουλ, να ξοδέψει ένα φάουλ. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Για τρεις όχι. Ο Μιλαντίγεβιτς θα πάει προς τα μέσα. Έξω και τον Μπουγιούκα. Μιλαντίγεβιτς για τρεις. Θα δικαιωθεί ο Ιάκωβος Μιλαντίγεβιτς. Και σίγουρα ο Καλαμπάκος χτυπιέται στην άλλη πλευρά. Εδώ παραλίγο να έχουμε το καλάθι. Λοιπόν 29-16. Με τον Μιλεντίγεβιτς σίγουρα με αυτά τα δύο τρίποντα που έβαλε από τη στιγμή που μπήκε να δίνει μια σημαντική ανάσταση στον Πανιόνιο. Πάμε στη διακοπή μας για την ανάπαυλα αυτή του πρώτου δεκαλέπτου και επανερχόμαστε σε λίγη ώρα.
Λοιπόν, δεν χάσατε τίποτα. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, μόλις 3 δευτερόλεπτα. Κύλησαν στο χρονόμετρο. Τώρα έχουμε μια διαβούλευση των διαιτητών. Όπως βλέπετε, το σκορ είναι 29-16, στο συν 13 η ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Προφανώς φαίνεται από το σκορ ήταν η απολύτως κυρίαρχη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Βλέπουμε εδώ πέρα τώρα μια συνεννόηση των διαιτητών με τον κύριο Ταυρόπουλο και τη γραμματεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιο θέμα θα έχει το χρονόμετρο πάνω από το καλάθι που επιτίθεται η ομάδα του Πανιωνίου. Να δούμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει ξανά το παιχνίδι. Με τον Πανιώνιο στην επίθεση επανήλθε ο Γκίκας. Απέναντι του είναι ο Κοντούδης και έχουμε το φάουλ του Κοντούδη. Ο Νίκος Γκίκας με 7 assist ανά παιχνίδι, παρακαλώ. Στα 4 πρώτα παιχνίδια, 28 συνολικά assist. Δεύτερος στη σχετική λίστα πίσω από τον Γιώργο Κουκά. Το μυαλό, θα λέγαμε, της ομάδας, ο βασικός δημιουργός. Μια ομάδα, βέβαια, ο Πανιώνιος με πολύ γεμάτο ρόστερ. Και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια να έχει ήδη 3 παίκτες με διψήφιο μέσο όρο σε πόντους. 18,3 ο Κακλαμανάκης, 13,7 ο Μιλεντίγεβιτς και 10,8 ο Γκίκας. Με 7 assist, όπως σας είπαμε προηγουμένως, ο Νίκος Γκίκας. Ο Κακλαμανάκης που στην στατιστική απεικόνηση και στο σύστημα αξιολόγησης είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής της κατηγορίας. Πίσω από τον Μπράιαν του Ερμή Σχηματαρίου βλέπετε και τα σκορ των παιχνιδιών που γίνονται αυτή τη στιγμή στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Λοιπόν, Γκίκας. Ένα pick and pop εκεί με τον Βουγιούκα. Μέσα Βουγιούκας και Μιλεντίγεβιτς, μπορούμε να πούμε ότι είναι οι αλλαγές του Ταυρόπουλου που κρατάνε τον Πανιώνιο κοντά στο σκορ μετά από αυτό το βουδιασμένο ξεκίνημα. 29-18 λοιπόν. Αστοχή εκεί ο Σαρπατζίδης. Γκίκας. Βουγιούκας. Θα ποστάρει ο Βουγιούκας. Θα αστοχήσει αυτή τη φορά και ο Σαρπατζίδης θα πάρει το rebound. Κοντούδης. Παρεμβάλλεται το χέρι του Μιλεντίγεβιτς, η μπάλα για την ομάδα της Λευκάδας. Με τον Μάνο Κοντούδη να επαναφέρει για τον Σαχπατζίδη. Ανάποδα το screen, ο Κοντούδης, ένα φλότερ και θα λέγαμε για τρεις ο Γοργόνης. Αστοχή, κακό σουτ. Χειροκροτάει όμως ο Καλαμπάκος αυτή την προσπάθεια και το φάουλ του Κοντούδη στον Γκίκα για να αποτρέψει ενδεχόμενο ευνηδιασμό. Μπήκε μέσα ο Ερμίδης για την ομάδα της Λευκάδας. Γκίκας, αστοχή ο Γκίκας. Μέσα και ο Τζόρτζεβιτς. Γοργόνης, το σκριν του Τζόρτζεβιτς. Μπάλα έξω για τον Ερμίδη. Το αριστερό εκεί για τον Ερμίδη ο drive. Κακή συνεργασία με τον Σαρπατζίδη. Και ο Πανιώνιος σε προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Αστοχή όμως
Ο Παπαδιονυσή. Ερμίδης, τρέχει τον γήπεδο ο Ερμίδης. Και έχουμε το φάουλ του Μιλεμπίγεβιτς. Λοιπόν, ένα δίποντο έχει επιτευχθεί σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, σχεδόν δύο λεπτά που έχουμε παίξει σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Το 29-16 του πρώτου δεκαλέπτου έχει γίνει 29-18 με τον δίποντο του Βουγιούκα. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός. Ερμίδης. Και το Γοργόνι. Γοργόνης εγκλωβίζεται λίγο εκεί. Σκουλίδας μένουν 12 δευτερόλεπτα για τη λεφτάδα. Το σπριν του Σαχπατζίδη. Πάλι το σπριν του Σαχπατζίδη. Σκουλίδας έξω για τον Ερμίδη. Για τρεις ο Δημήτρης. Ο Ερμίδης θα στοχίσει. Άρχισε να πέφτει. Είναι λογικό. Το ποσοστό της λεφτάδας. Στην αρχή είχε 4-5. Τώρα απαντάει ο Μιλεντίγεβιτς. Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος είναι το τρίτο, το τρίτο του τρίποντο. 29-21 μειώνει σε μονοψήφια διαφορά ο Πανιώνιος και το time out του coach Καλαμπάκου. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Λοιπόν, πράγματι, ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς με 3-3 τρίποντα, παρακαλώ. 9 πόντους έχει πάρει την ομάδα του Πανιωνίου στις πλάτες του και μειώνει, ροκανίζει σιγά σιγά τη διαφορά η ομάδα της Νέας Μύρνης. 29-21. Σε ένα, όπως είπαμε και προηγουμένως, σχεδόν κατάμεστο γήπεδο εδώ στο κλειστό της Λευκάδας. Και ο Σαχπατζίδης. Double team εκεί του Σαχπατζίδη. Την μπάλα ξανά για την ομάδα της Λευκάδας. Πέταξε την μπάλα στα πόδια του Μιλεντίγεβιτς, ο Γιάννης Σαχπατζίδης, ο οποίος αρχικά είχε ανανεώσει με την ομάδα του Πανιωνίου του φετινή χρονιά. Είχε ανακοινωθεί μάλιστα και η ανανέωσή του. Τέλη Ιουλίου ζήτησε να φύγει για προσωπικούς λόγους. Μετά από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε από την ομάδα της Λευκάδας. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ανόδου του Πανιωνίου. Από τον δεύτερο όμιλο, πρώτος ο Πανιώνιος πέρασε στο δεύτερο όμιλο. Εδώς πέρασε και τα play-off. Το φάουλ του Γκίκα στον Ερμίδη. Και δύο βολές για τον Δημήτρη Ερμίδη, το πρώτο φάουλ του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκας Γκίκας βεβαίως με διαιτές συμβόλαιο στον Πανιώνιο. Φιλοδοξεί να είναι και του χρόνου βεβαίως στην ομάδα και να είναι και στην Α1. Παίκτης προφανώς Α1 ο Νίκος Γκίκας, τεράστια μπασκετική προσωπικότητα. Τριάντα-21 λοιπόν με την πρώτη εύστοχη βολή από τον Δημήτρη Ερμίδη, ο βασικός playmaker της Δόξας Λευκάδας. Μέσα και η δεύτερη, 31-21, η πρώτη πόντη της Δόξας σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Βουγιούκας για τον Γκίκα και το κόψιμο εκεί του Σαχπατζίδη.
Σίγουρα το σχήμα με τον Βουγιούκα έχει λειτουργήσει. Εδώ έχουμε το λάθος, τώρα κακή συνεννόηση του Σαχπατζίδη και του Ντόναλτσον. Έλεγα προηγουμένως ότι το σχήμα με τον Βουγιούκα έχει λειτουργήσει σε σύγκριση με τον Δημήτρη τον Κογκλαμανάκη. Έχει βοηθήσει πολύ ο Βουγιούκας και δεν είναι τυχαίο που τον κρατάει μέσα ο Περικλής ο Ταυρόπουλος. Και ο Μιλεντίγεβης φυσικά. Λοιπόν, Γκίκας. Κάτι του δίνει χώρο και ο Αντωνάκης. Μέσα ο Γκίκας. 31-24. Σίγουρα θέλει τον καλό Γκίκα η ομάδα του Πανιωνίου που εδώ παραλίγο να κλέψει και ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβης και φτάνει στο καλάθι. 31-26 και βεβαίως ξεσηκώνεται όλος ο πάγκος του Πανιωνίου. Μειώνει στους 5. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επιστρέφει, τα λέγαμε, στο παιχνίδι. Θα μπει ο Κακλαμανάκης τώρα, βλέπουμε, στη θέση του Βουγιούκα. Και βεβαίως είναι και η ποιότητα του αντιπάλου της Δόξας, αλλά να το πούμε ότι σε ένα ακόμα παιχνίδι η Δόξα δεν κάνει καλό δεύτερο δεκάλεπτο. Όσο καλό είναι το πρώτο της δεκάλεπτο, άλλο τόσο κακό είναι το δεύτερο. Και νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια της φετινή σεζόν. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά και μετά κατεβάζει ρυθμό. Ερμίδης. Θα πάει μόνος του Ερμίδης. Αστοχή, άτσαλο και το τελείωμα του Ερμίδη. Και προφανώς έχει γυρίσει το momentum τώρα για τον Πανιόνιο. Κακλαμανάκης. Με πρόσωπο προς το καλάθι. Φάουλ του Σαχπατζίδη. Δύο βολές για τον Δημήτρη Κακλαμανάκη. Θα μπει και ο Ιάσον Δημητρακόπουλος στη θέση του Μιλεντίγεβιτς. Και ο Δημήτρης Κογκλαμανάκης θα έχει την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους του πόντους στη σημερινή αναμέτρηση. Πρώτη εύστοχη βολή. Ενώ βλέπετε ήδη την κατάμεστη εξέδρα πίσω ακριβώς από το καλάθι που εκτέλεσε τις βολές ο Κλαμανάκης. Λοιπόν, 31-28 λοιπόν, μειώνει στους 3 ο Πανιόνιος, 6 και 16 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα παιχνίδι σε αρκετά υψηλό σκορ. Ντόναλτσον έξω για τον Τζόρτζεβιτς, για 3 ο Βουκ Τζόρτζεβιτς. Αστοχή, όμορφη καμπύλη το σούτ, αλλά άστοχο. Γκίκας. Κακλαμανάκης, εδώ έχουμε το mismatch. Όμως δεν βρίσκει κανέναν εκεί ο Κακλαμανάκης. Στη γωνία η μπάλα έφτασε στους συμπαίκτες του που βρίσκονται στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, ενώ καθαρίζει το πάρκι λίγο από την άλλη πλευρά. Αν δεν κάνω λάθος, η μέγιστη διαφορά ήταν το συν 15, 29-14. Σε κάθε περίπτωση ο Πανιόνιος έχει επιστρέψει. Ντόναλτσον. Στη γωνία ο Γοργόνης. Αστοχή. Κλέβει ο Σαχπατζίδης, αλλά δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Δέχεται όμως το πολύ θερμό χειροκρότημα. Της εξέδρας. Ο Πανιόνιος που είναι η ομάδα με τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε επιθετική παραγωγικότητα, στους περισσότερους πόντους να είναι στην κατηγορία, 86,5 πόντους επιθετική συγκομιδή, μέσος όρος επιθετική συγκομιδής σε αυτά τα πρώτα 4 παιχνίδια. Αν μπορούμε να πούμε έτσι λίγο απλοϊκά μια σκέψη, όσο πιο ψηλά πάει το σκορ, τόσο πιο δύσκολο για την Δόξα και τόσο πιο εύκολο για τον Πανιόνιο. Είναι ξεκάθαρο ότι η Δόξα πέτυχε 29 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και είμαστε σχεδόν στο μέσο της δεύτερης περίοδου και έχει πετύχει μόλις 2. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 βολές του Ερμίδη. Γκίκας. Αντωνάκης. Δημητρακόπουλος. Ψάχνει τον Ζαν Λουί.
Πανέμορφα ο Ζαν Λουί και έχουμε χαμηλά το φάουλ του Γοργόνη, αν δεν κάνω λάθος. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για την ομάδα του Πανιωνίου. Τέταρτο ομαδικό για την Δόξα. Ζαν Λουί. Πήγε να παίξει τα πόδια και τον Σαχπατζίδη. Γκίκας. Γκίκας, θα σηκωθεί για τρεις ο Γκίκας. Και θα δικαιωθεί. 31-31. Το δεύτερο δεκάλεπτο. 31-30, με συγχωρείτε, πατούσε γραμμή ο Γκίκας. Δεν ισοφαρίζει η ομάδα του Πανιωνίου. Το δεύτερο δεκάλεπτο ανήκει εξ ολοκλήρου στους Κιανέριθρους. Από τα 4 μέτρα τώρα ο Βουλγαρόπουλος, ο οποίος επανήλθε. Η μπάλα δεν θα μπει, όμως ξανά η μπάλα. Όχι, η μπάλα για τον Πανιώνιο. Ακούμπησε τελευταίος ο Σαχπατζίδης. Και σίγουρα η Δόξα θέλει κάποια μεγάλα σουτ για να ξεμπλοκάρει από αυτό το μικρό blackout που έχει πάθει. Ο Πανιώνιος το αντίστοιχο blackout που είχε πάθει στο πρώτο ημίχρονο βρήκε τις λύσεις κυρίως μέσω του Μιλεντίγεβιτς. Πήρε μπρος σιγά σιγά η αρμάδα του Ταυρόπουλου. Για τρεις τώρα ο Χάλαρης. Αστοχή. Ευκαιρία να περάσει μπροστά ήταν αυτή για τον Πανιώνιο. Και θα πάει μόνος τώρα ο Γοργόνης. Η μπάλα δεν θα μπει και το rebound τελικά από τον Γκίκα. Ο οποίος τρέχει μόνος του το γήπεδο. Πανέμορφα για τον Κλαμανάκη και έχουμε το κόψιμο αλλά με φάουλ του Στράτου Βουλγαρόπουλου. Είναι το δεύτερο φάουλ του Βουλγαρόπουλου. Ο Κακλαμανάκης εκεί του πήρε την μπουκιά από το στόμα, αλλά με φάουλ, όπως υπέτριξαν οι διαιτητές. Ο ύψος 2 και 17. Σέντερ της Δόξας. Ο Κακλαμανάκης 2-0-6. Υπάρχει μια διαφορά 10 πόντων. Υψομετρική. Στους δύο παίκτες. Και ο Γκλαμανάκης, αν ευστοχίσει, θα περάσει μπροστά η ομάδα του Πανιωνίου. Πρώτη εύστοχη, 31 όλα. Και 31-32. Πρώτο προσπέρασμα, πρώτο προβάδισμα για τον Πανιώνιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Βάκ Λευκάδας, Ντόναλτσον. Πανέμορφα εκεί η συνεργασία και έχουμε το φάουλ του Γκίκα πάνω στον Ερμίδη. Ο Δημήτρης Ερμίδης λοιπόν ξανά στις βολές. Μόνο από βολές του Ερμίδη έχει πετύχει πόντους η Δόξα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουμε ένα σερί 3, τώρα να δούμε αν θα εστοχίσει. Έχουμε ένα σερί 4-16 για την ομάδα του Πανιωνίου από το 29-16 του πρώτου δεκαλέπτου. Σταυρωτές εκεί από τον Γκίκα. Κακλαμανάκης, ξανά Γκίκας. Γκίκας έξω και τον Χάλαρη, για τρεις ο Χάλαρης. Αστοχή το rebound από τον Βουλγαρόπουλο. Μόνος του εκεί ο Χάλαρης, δεν ευστόχησε και τώρα ο Ερμίδης. Βουλγαρόπουλος, Ντόναλτσον, ψάχνει ποιον. Για τρεις ο Σαχπατζίδης. Πήγε να κάνει εκεί το follow ο Βουλγαρόπουλος. Να πούμε ότι τώρα έχουμε ένα σχήμα που δεν έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές ο Ντίνος ο Καλαμπάκος, και με Σαχπατζίδη και με Βουλγαρόπουλο. Ζαν Λουί τώρα, για τρεις ο Ζαν Λουί, η μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι, ούτε εκεί όμως διαμαρτύρεται για φάουλ ο Δημητρακόπουλος, Ερμίδης, Βουλγαρόπουλος, Ντόναλτσον, θα πάρει τον αριστερό διάδρομο ο Ντόναλτσον και έχουμε χαμηλά το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό του Δημητρακόπουλου,
Ένα σχήμα που δεν έχει χρησιμοποιήσει λοιπόν πολλές φορές ο Καλαμπάκος, με τους δύο πύργους, και Σαχπατζίδη και Βουλγαρόπουλο. Έχει ψηλώσει την πεντάδα πολύ. Το χρησιμοποιήσει στα τελευταία λεπτά με τον Αμίντα την προηγούμενη εβδομάδα και δικαιώθηκε. Ο κόουτς Καλαμπάκος. Λοιπόν, Ντόναλτσον. Σαχπατζίδης. Ξανά Ντόναλτσον. Το σκριν του Βουλγαρόπουλου. Ντόναλτσον. Σαχπατζίδης. Μένει ένα δευτερόλεπτο. Είστε που προλαβαίνει ο Σαχπατζίδης. Έχουμε το άτσαλο όμως τελείωμα. Γκίκα στον ευνηδιασμό. Ο Πανιόνιος και έχουμε το φάουλ του Βουλγαρόπουλου και είναι το τρίτο. Να λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα για τον Ντίνο Καλαμπάκο, το τρίτο φάουλ του Στράτου Βουλγαρόπουλου σε αυτόν τον ευνηδιασμό που πήγε να κάνει ο Πανιόνιος και έχουμε πάλι δύο βολές για τον Δημήτρη Κακλαμανάκη. Μέσα ο Τζόρτζεβιτς λοιπόν, έξω ο Βουλγαρόπουλος. Και δύο βολές για τον Καλαμανάκη, ο οποίος έχει σκοράρει μέχρι τη στιγμή μόνο από βολές. Όπως βλέπετε, 4 στις 4, 4 πόντι. Άστοχος. Παραμένει το 33-32, 2-45 για το τέλος του ημιχρόνου. Και 33-33. Ερμίδης για τον Τζόρτζεβιτς. Ντόναλτσον. Ντόναλτσον, πανέμορφα για τον Τζόρτζεβιτς, ο οποίος θα πάρει τα βήματα και θα ευτοχίσει. Πολύ όμορφη συνεργασία και εξαιρετικό τελείωμα για τον Βουκ Τζόρτζεβιτς, τον Σέρβο power forward της Δόξας. Προσποίηση του Μιλεντίγεβιτς, ξανά μέσα ο Μιλεντίγεβιτς. 35-36. Ερμίδης, Σκουλίδας, Τζόρτζεβιτς, έξω και ο Ντόναλτσον, για τρεις ο Ντόναλτσον, μέσα! 38-36 και ξεσηκώνεται εδώ όλη η εξέδρα, Γκίκας τώρα, απαντήσει ο Γκίκας, ναι! 38-39 και αμέσως το time out από τον Καλαμπάκο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, ένα συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο. Με τον Πανιόνι να προηγείται 38-39. Τρίποδο του Ντόναλτσον και τρίποδο αμέσως μετά από τον Γκίκα. Ενώ να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται έχει καθαρίσει το παιχνίδι ο Παπάγος, βέβαια
Εντάξει, μένει ακόμα αρκετός χρόνος, 6 λεπτά, αλλά είναι στο σύνολο 17. 73-56 από ό,τι βλέπω. Παπάγος, ΑΕ Παπάγου, ΑΣ Παπάγου, με συγχωρείτε, ΑΕ Ψυχικού. Το παιχνίδι που ξεκίνησε στις 4, λοιπόν, Κοντούδης. Τζόρτζεβιτς. Το σκριν του Σαχπατζίδη. Για τον Σαχπατζίδη, η μπάλα Σκουλίδας. Θα πάει μόνο στο Σκουλίδας και έχουμε το φάουλ ψηλά εκεί. Ακούμπησε το χέρι, το αριστερό χέρι του Διονύσου Σκουλίδα και το παραδέχεται ο Δημήτρης Γλαμανάκης. Δύο βολές για τον αρχηγό της Δόξης Λευκάδας. Ένα εντυπωσιακό μάτς με όμορφες συνεργασίες και υψηλό σκορ. 39-39 με την πρώτη εύστοχη βολή του Διονύση Σκουλίδα. Και 40-39 περνάει ξανά μπροστά η ομάδα της Λευκάδας. Έξω ο Κακλαμανάκης, μέσα ο Βουγιούκας για αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό. Μιλεντίγεβιτς, Γκίκας, Αντωνάκης, Βουγιούκας και Ζαν Λουί, η πεντάδα του Πανιωνίου. Νίκος Γκίκας για τον Βουγιούκα. Ψάχνει τον Μιλεντίγεβιτς, όχι, για δύο εκεί, από τα 6 περίπου μέτρα, ο Βουγιούκας, στις 45 μοίρες, θα αστοχίσει. Και ο Κοντούδης δείχνει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Τζόρτζεβιτς. Ντόναλτσον. Αριστερά, το αριστερό drive του Ντόναλτσον αστοχεί. Εκεί όμως ακολουθεί τη φάση ο Σαχπατζίδης και θα πετύχει ένα παλέμορφο γαλάτι, 42-39, στο συν 3 η Λευκάδα. Το time out του Καλαμπάκου έπισε τόπο. Αντωνάκης τώρα θα δώσει, πήγε να δώσει τον Βουζούκα. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Και τώρα ο Κοντούδης, η γωνία, ο Ντόναλτσον. Σηκώνεται ο Ντόναλτσον. Μέσα! 45-39, ένα εκπληκτικό παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Και η τελευταία επίθεση για τον Πανιόνιο. Είναι λίγο κάποια ελάχιστο 10 και 30. Για τρεις ο Κίκας. Θα αστοχίσει Ζαν Λουί, αστοχεί και αυτό στο ριμπάου του Κιμάκη στον Τιναχόν. Βουγιούκας κλέβει, όμως έχουμε το λάθος, έχουμε το λάθος. Έκλεψε εκεί ο Τζόρτζεβιτς, δεν κατάφερε όμως να συνεννοηθεί με τον Κουντούδη. Μένουν 2,7. Μένουν 2,7. Και να δούμε ποια θα είναι η έμπνευση των παιχτών του Πανιωνίου. Θα επαναφέρει ο Γκίκας. Μιλεντίγεβιτς, υποπίεση εκεί και έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ για δύο βολές στην προσπάθεια του Μιλεντίγεβιτς που έκανε ο Μάνος Κοντούδης. Ευκαιρία για τον Μιλεντίγεβιτς να μειώσει. Οι προπονητές της Δόξας διαμαρτυρώνται ότι έχει λήξει ο χρόνος. Να δούμε εν τέλει τι, ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. Λοιπόν, δεν υπάρχει, λογικά είναι σε νεκρό χρόνο αυτό το φάουλ. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις τώρα εκεί με τη γραμματεία. Θα στηθεί στη γραμμή των βολών σίγουρα ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς. Να δούμε αν θα μείνει χρόνος για τη Λευκάδα. Μείνει ένα δέκατο, να δούμε. Βλέπω τώρα στο χρονόμετρο ή ένα δευτερόλεπτο. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των κυρίων κυρίων Εφρεμίδη, Δέλα και Αναστασιάδη. Ο κύριος Εφρεμίδης από τον Σύνδεσμο Κεντρικής Μακεδονίας και οι κύριοι Δέλας και Αναστασιάδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Ενώ μέχρι να πάρθει η όποια απόφαση, να πούμε λίγο τους πόντους. 14 ο Ντόναλτσον, είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Δόξης Λευκάδας. Από την άλλη πλευρά έχει 14 ο Μιλεντίγεβιτς. Σίγουρα ο πρωταγωνιστής του comeback του Πανιωνίου. 10 ο Γκίκας. Πάλι έχουμε τώρα κάποιες διαβουλεύσεις με τη γραμματεία. Να δούμε αν θα δοθεί χρόνο στη Δόξα.
Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το ζητούμενο. Και από ό,τι βλέπω δόθηκε ένα δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Λοιπόν, δύο βολές για τον Μιλεντίγεβιτς. Όπως βλέπετε και εσείς, και προηγουμένως, είναι 14 πόντους. Πάει στους 15, γίνεται πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού. Ξεπερνάει και τον Ντόναλτσον από την πλευρά της Δόξης Λευκάδας. Λοιπόν, τις ηχηρές αυτοδοκιμασίες τώρα. Μέσα και η δεύτερη. 45-41 και ένα δευτερόλεπτο. Η μπάλα μένει σε χέρια βεβαίως. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι εδώ από το ΔΑΚ Λευκάδας για το πρώτο ημίχρονο 45-41. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ υψηλή παραγωγικότητα. Και βλέπουμε εδώ πέρα και τα στατιστικά υψηλά τα ποσοστά ευστοχίας και για τις δύο ομάδες. Βλέπουμε στις βολές 90% και 87% αντίστοιχα. 47% και 42% στο δίποντο αντίστοιχα. Στο τρίποντο 40% για τη Δόξα και 40% για τον Πανιόνιο. Ακριβώς πανομοιότυπη στατιστική απεικόνηση. Στα rebound, το είπαμε και προηγουμένως, είναι στο συν 3 η ομάδα της Δόξας. Σε 20 rebound για τη Δόξα, 17 για τον Πανιόνιο. 9-10 η assist, 3-3 τα κλεψίματα, 2-2 τα κοψίματα, 5-6 τα λάθη. Ισορροπία θα λέγαμε στα στατιστικά. 16 λοιπόν ο Μιλεντίγεβιτς, 10 ο Γκίκας, 6 ο Μπουγιούκας, η πόντι, η πρώτη σκόρερ του Πανιωνίου, 14 ο Ντόναλτσον, 9 ο Βουκ Τζόρτζεβιτς και 8 ο Δημήτρης Ορμίδης. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Χρυσό της Λευκάδας. Σε περίπου 13-14 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί σας για το δεύτερο ημίχρονο. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια.
Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική.
αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Σου ταξιδεύει. Ακολούθησε το. Έλα στη Generation Aegean. Επιστρέφουμε στο κλειστό της Λευκάδας, ένα θερμό χειροκρότημα για το Φάνη το Χριστοδούλου. Βράβευση του Γενικού Αρχηγού του Πανιωνίου από τον ομόλογό του Γενικό Αρχηγό της Δόξης Λευκάδας, τον Βασίλη τον Βαγενά. Ο Φάνης ο Χριστοδούλου δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτόν. Μέλος της Χρυσής Ομάδας του 1987. Επί σειρά ετών βεβαίως παίκτης του Πανιωνίου, έκλεισε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Τεράστια προσωπικότητα. Και βεβαίως μια πολύ ευγενική κίνηση της ομάδας της Λευκάδας να τον βραβεύσει. Λέγαμε προηγουμένως και για τον Δημήτρη Τοβεργίνη που είναι Λευκαδίτης, κατάγεται από τη Λευκάδα. Στην προηγούμενη επίσκεψή του εδώ στο κλειστό της Λευκάδας, μιας και σήμερα δεν είναι εδώ, στην τελευταία του επίσκεψη. Σήμερα δεν αγωνίζεται λόγω ασθενείας, από ό,τι μάθαμε από το γραφείο τύπου του Πανιωνίου. Στην προηγούμενη του επίσκεψη το 2017 ως παίκτης του Απόλλωνα Πατρών είχε βραβευτεί επίσης από την ομάδα της Δόξας και από τον πολιτιστικό σύλλογο Τσουκαλάδων, από το χωριό του. Λοιπόν, βλέπετε την πεντάδα του Πανιωνίου που ήδη είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ζαν Λουί, Γκίκας, Αντωνάκης, Μιλεντίγεβιτς και Κακλαμανάκης. Ανακατεύει την τράπουλα τώρα λίγο ο κόουτς Σταυρόπουλος με τον Αντωνάκη και τον Μιλεντίγεβιτς. Από την άλλη πλευρά η Λευκάδα με την βασική της πεντάδα πλην του Βουλγαρόπουλου. Μπαίνει ο Σαρπατζίδης τώρα, ο Βουλγαρόπουλος που έχει 3 φάουλ. Σκουλίδας, Σαρπατζίδης, Ερμίδης, Ντόναλτσον και ο Τζόρτζεβιτς. 45-41 λοιπόν κυρίες και κύριοι, βλέπουμε. Το σκορ είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε 29-16 το σκορ. Στο συν 13 την Δόξα Λευκάδας. Ο Πανιώνιος επέστρεψε. Λοιπόν, Σαχματζίδης για τον Ντόναλτσον. Το pick and roll εκεί, μπαλά έξω για τον Πανιώνιο.
Ο Μιλεντίγκεβιτς σίγουρα ο πρωταγωνιστής, ο βασικός πρωταγωνιστής του Πανιωνίου με 16 πόντους. Ήρθε από τον πάγκο και σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του. Μια πολύ γεμάτη ομάδα ο Πανιώνιος, Κακλαμανάκης τώρα. Γκίκας, από τα 6 μέτρα ο Γκίκας αστοχή και ο Ερμίδης πάει στον εφηδιασμό. Η δόξα και ο Τζόρτζεβιτς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 47-41. Το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου. Γκίκας κλέβει εκεί ο Τζόρτζεβιτς. 2-1 τώρα. Ερμίδης, πάει μόνος του Ερμίδης και θα δικαιωθεί ο Ερμίδης. 49-41, πάλι η δόξα ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Με το φάουλ του Ερμίδη, πρώτο. Ενώ τελικό αποτέλεσμα στον Παπάγου, στο κλεισό του Παπάγου, Παπάγου ψυχικό 74-63. Το ψυχικό παραμένει χωρίς νίκη μετά τα πρώτα 5 παιχνίδια. Αντωνάκης πάει για το κλέψιμο εκεί ο Ερμίδης. Μένουν 4 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Πανιωνίου, 4,2 για την ακρίβεια. Τόσο σχηματάρει ο Ερμής, είναι στο σύν 19. Ερμής σχηματάρει ο Ηρακλής, 77-58. Και στην Αμαλιάδα Κόρυβος Μεσολόγγι 68-50. Φαίνεται ότι και ο Κόρυβος και το σχηματάρι και ο Ερμής σχηματαρίου έχουν καθαρίσει αυτά τα παιχνίδια. Βρισκόμαστε στα μέσα της τελευταίας περίοδου. Νίκες λοιπόν για τους δικηπεδούχους μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται. Αντωνάκης, αστοχή, Πουλίδας για τον Ερμίδη. Πουλίδας, Σαχπατζίδης. Σαχπατζίδης ξανά, Ερμίδης που δίνουν χώρο εκεί τώρα. Τζόρτζεβιτς, μένουν 4 δευτερόλεπτα, Ντόναλτσον για τον Τζόρτζεβιτς, η γωνία θα προλάβει ο Ερμίδης, μέσα! Όχι, ο Σπουλίδας, με συγχωρείτε! Ο Διονύσης Σπουλίδας στη γωνία, στη weak side! 52-41, ένα 7-0 σερί λοιπόν για τη Λευκάδα, όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο. Ζαν Λουί, σταυροτέλεια τον Ζαν Λουί. Διστάζει ο Ζαν Λουί για τον Κακλαμανάκη τώρα, Κακλαμανάκη με τον Σακπατζίδη. Θα ευστοχίσει ο Κακλαμανάκης, που σήμερα δεν είναι στη μέρα του. Είχε 5 πόντους, νομίζω και οι 5 αποβολές. Πετυχαίνει το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν στους 7. Και έχουμε βήματα του Τζόρτζεβιτς. Ενώ διαμαρτυρήθηκαν προηγουμένως για φάουλ πάνω στον Ερμίδη. Και ο ιδρώτας εδώ εκεί του Ερμίδη φαίνεται στο παρκέ. Θα σκουπίσει το παρκέ. Λοιπόν, 52-43. Πάλι η δόξα ξεκινάει καλά. 7-0 σερί, 10-0 ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο. Και να δούμε πόσο ψηλά θα πάει το σκορ. Είναι δεδομένο ότι με την πάροδο του χρόνου η ομάδα της Λευκάδας δένει ακόμα περισσότερο. Σίγουρα ήταν απογοητευτική η εμφάνισή της στο πρώτο παιχνίδι με τον Έσπορ Λαμίας εδώ. Ιτήθηκε 59-79, όμως είναι ξεκάθαρο ότι όσο περνάει ο καιρός μέσα στον Οκτώβριο είδαμε πολύ καλύτερη τη δόξα. Και σίγουρα ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί παίζει σήμερα με το φαβορί της κατηγορίας. Τηρουμένων τρονολογιών είναι μια πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα της Λευκάδας. Λοιπόν, Ζαν Λουί, τάπα εκεί από τον Σακπατζίδη. Ένα πανέμορφο κόψιμο απέναντι στον Ζαν Λουί. Για 11 δευτερόλεπτα, 3-2 τα κοψίματα όπως βλέπετε. Για 11 δευτερόλεπτα η επαναφορά αυτή για τον Πανιώνιο. Για τρεις ο Μιλεντίγκεβιτς, αυτή τη φορά δεν θα είναι καλό το σουτ. Καθαρίζει εύκολα το ριμπάουτ ο Σαχπατζίδης και ο Σπουλίδας τώρα. Σπουλίδας θα το επιχειρήσει. Μέσα!
Πάλι σε διψήφια διαφορά η Δόξα Λευκάδας. 55-43. Γκίκας. Ζαν Λουί για τον Κακλαμανάκη. Θα ποστάρει ο Κακλαμανάκης. Πάει βοήθεια και ο Σκουλίδας και το φάλ του Σαχπατζίδη. Είναι το δεύτερο του Σαχπατζίδη. Σίγουρα με φορτωμένο τον Βουλγαρόπουλο δεν θα θέλει να, να φορτωθεί με φάουλ και τον δεύτερο του ψηλό ο Καλαμπάκος και το γέννητο Σαχπατζίδη. Ενώ βγήκε ο Αντωνάκης στη θέση του Στάθης Παπαδιονυσίου. Μιλεντίγεβιτς. Κλέψιμο! Ντόναλτσον! Θα πάει μόνο στον Ντόναλτσον! Ναι! Και θα δικαιωθεί και ο Ντόναλτσον! 57-43! Μάλιστα! Ζαν Λουί από την άλλη πλευρά! Απαντάει αμέσως, 57-45. Ένα αρκετά άναρχο παιχνίδι, θα λέγαμε, σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά. Με τη Δόξα όμως πάλι να είναι εξαιρετική. Έχει πετύχει ήδη 12 πόντους σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά. Σκουλίδας, το pick and roll με τον Τζόρτζεβιτς και το κάρφωμα του Τζόρτζεβιτς. Ανάποδο κάρφωμα του Φουκ Τζόρτζεβιτς. Οι δύο ξένοι της Δόξα σήμερα κάνουν, νομίζω, το καλύτερο τους παιχνίδι. Και σίγουρα πρέπει να πάρει σκόρη Δόξα από αυτούς αν θέλει να διεκδικήσει το μάτς και να κερδίσει σήμερα τον Πανιόνιο. Και έχουμε μπρος πίσω από τον Γκίκα, από τον Μιλεντίγεβιτς, με συγχωρείτε. Πάμε σε time out που καλεί ο Περικλής Σταυρόπουλος και επανερχόμαστε. Μυαλό σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Λοιπόν, 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. 59-45. Η μπάλα για την ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Σαχπατζίδη και τον Ντόναλτσον. Ερμίδης, Τζόρτζεβιτς, Σκουλίδας. Γυρνάει η μπάλα. Ερμίδης για τρεις, ο Δημήτρης, ο Ερμίδης μέσα. Και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για δύο, με συγχωρείτε, 61-45. Για δύο αυτό το σουτ, το εύκολο σουτ του Δημήτρη Ερμίδη. Η μεγαλύτερη διαφορά σε κάθε περίπτωση, στο συν-16, η ομάδα του Καλαμπάκου. Θα απαντήσει, όχι, δεν θα απαντήσει ο Παπαδιονυσίου. Σκουλίδας, Σαχπατζίδης, Ντόναλτσον. Ντόναλτσον φάουλ που κάνει ο Γκίκας. Στην προσπάθεια αυτή να δώσει την μπάλα στον Ερμίδη, να κάνει το split out. Θα μπει ο Βουλγαρόπουλος, θα βγει ο Σαχπατζίδης. Νομίζω ότι από την ομάδα της Λευκάδας δεν έχει υστερήσει πραγματικά κανείς σήμερα. Όλοι παίρνουν εξαιρετικό βαθμό. Σίγουρα από την ομάδα του Πανιωνίου, εντάξει, παίκτες όπως ο Κακλαμανάκης που έχουν κάνει πραγματικά παπάδες φέτος, σήμερα είναι σε ρηχά νερά. Τζόρτζιβιτς από την κορυφή, ολομόναχος, μέσα και αυτό! Και όσο μεγαλώνει η διαφορά, σίγουρα ο συντελεστής δυσκολίας για τον Πανιόνιο αυξάνεται. Γκίκας, το
συν 19 παρακαλώ. Ένα ονειρεμένο τρίτο δεκάλεπτο για τη λευκαδητική ομάδα. Από τα 4 περίπου μέτρα, από τα 3,5 μέτρα, αστοχή ο Παπαδιονυσίου. Και έχουμε το φάουλ. Και πραγματικά ο coach Σταυρόπουλος είναι πολύ προβληματισμένος. Τον βλέπετε κι εσείς στο βάθος. Το φάουλ του Γκίκα που είναι το τρίτο. Και ο Ερμίδης τώρα. Η ομάδα του Πανιωνίου με μόλις 4 πόντους σε αυτά τα πρώτα 5,5 σχεδόν λεπτά της τρίτης περίοδου. Ερμίδης, Τζόρτζεβιτς και έχουμε το φάουλ τέταρτο του Γκίκα. Αν είναι του Γκίκα είναι το τέταρτο. Για να δούμε. Πράγματι είναι το τέταρτο του Νίκου. Ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον coach Σταυρόπουλο. Βάζει το χρήσιμο το σκάνδαλο τώρα. Είναι και ο Βουγιούκας στο παιχνίδι για την ομάδα του Πανιωνίου. Ενώ από την ομάδα της Λευκάδας βγήκε ο Ερμίδης και μπήκε ο Μάνος Κοντούδης, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Δύο σκρίνε εκεί ο Κοντούδης, θα πάρει το αριστερό drive. Δεν θα ευστοχίσει η μπάλα για τον Βουγιούκα που θα δώσει τον σκάνδαλο και ο Πανιώνιος σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό να δούμε όχι. Για τρεις όχι, ο Παπαδιονυσίου θα διστάσει, θα πάει όμως προς το καλάθι και θα ευστοχίσει. Μετά από πολύ ώρα ο Πανιώνιος, 64-47. Με το στάδιο Παπαδιονυσίου ένα ακόμα φάουλ που θα κάνει ο Δημητρακόπουλος. Τέταρτο ομαδικό της ομάδας του Πανιωνίου. Πάλι άλλη μία διακοπή για να καθαριστεί το παρκέ. Και σίγουρα είναι μία εμφάνιση για τη δόξα Λευκάδας. Επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, που σίγουρα θα κρατήσει ζεστό τον κόσμο της, ο οποίος γέμισε σήμερα το κλειστό της Λευκάδας. Απέναντι βεβαίως στην κατά πολλούς καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, που είναι ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος που την επόμενη εβδομάδα θα αγωνιστεί με τη Μύκονο, την μοναδική αίτητη ομάδα τη φετινή σεζόν, με 4 νίκες στα πρώτα 4 παιχνίδια. Εντός έδρας, στο κλειστό του Μίλωνα, που χρησιμοποιείται ως έδρα φέτος για τον Πανιώνιο, η Λευκάδα θα αγωνιστεί πάλι εντός έδρας με τον Κόρυβο το επόμενο Σάββατο. Λοιπόν, Ντόναλτσον. Βουλγαρόπουλος, κάρφωμα! Και 66-47! Θα απαντήσει ο Ζαν Λουί, θα απαντήσει με δεύτερη προσπάθεια. Με τα κροδάχτυλά του σπρώχνει την μπάλα στο καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό, 66-49. Ντόναλτσον. Από τα 5 μέτρα ο Ντόναλτσον. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και το τριμπάω του Βουγιούκα. 3-18 και το τέλος της τρίτης περίοδου. Σίγουρα θέλει σκόρο ο Πανιώνιος για να μειώσει. Θα το βρει από τον Παπαδιονυσίου. 66-52 για 3. Ο Στάτης Παπαδιονυσίου δίνει λύσεις. Και ο Ντόναλτσον τώρα για τον Βουλγαρόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Άριστα πάλι εκτελεσμένο το pick and roll. 68-52. Βουγιούκας για τρίτο, Βουγιούκας. Αστοχή και ο Κοντούδης. Βγαίνει γρήγορα ο Κοντούδης. Θα δώσει τον Ντόναλτσον. Ο Ντόναλτσον θα δώσει στον Τζόρτζεβιτς. Αστοχή, θα επαναφέρει όμως την μπάλα στο καλάθι. 70-52. Ομολογώ ότι και να μου το έλεγαν 70 πόντους στη δόξα Λευκάδα σε 28 λεπτά, δεν θα το πίστευα. Κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση. Σκουλίδας για τον Βουλγαρόπουλο. Θα στοχίσει ο Βουλγαρόπουλος. Υπερβολικός εδώ ενθουσιασμός. Και
με το φάουλ που κάνει ο Κοντούδης τον Δήμητρα Κόπουλο. Τρίτο ομαδικό που της ομάδας της Δόξας, τέταρτο για τον Κοντούδη. Ξόδεψε τα φάουλ που έπρεπε να ξοδέψει ίσως. Το backup playmaker για την ομάδα της Δόξας πίσω από τον Δημήτρη Ερμίδη. Λοιπόν, Δημητρακόπουλος θα επαναφέρει. Παπαδιονυσίου. Και βλέπω ένα είδος ζώνης. Να δούμε. Για τρεις ο Δημητρακόπουλος θα αστοχίσει το rebound τελικά από τον Τζόρτζεβιτς. Αν είδα καλά, είχαμε ζώνη 2-3 για τον Καλαμπάκο σε αυτή την επίθεση του Πανιωνίου. Ενώ θα επαναφέρει, βλέπω, Μιλεντίγιβιτς και Γκίκα ο Ταυρόπουλος. Λάθος εδώ και έχουμε, όχι δεν είναι φάουλ, ο Μπέρικ Σαν Λουί, ούτε εκεί έχουμε το φάουλ. Ο Τζόρτζεβιτς του λέει όχι δεν είναι φάουλ, είχαμε μια λογομαχία εκεί μεταξύ του Τζόρτζεβιτς και του Μπέρικ Σαν Λουί. 1 και 26 για το τέλος της τρεις περιόδους, ο σύν 18 για Δόξα παρακαλώ. Το σκριν του Βουλγαρόπουλου, Ντόναλτσον, υποπίεση. Και έχουμε τρεις βολές. Σηκώθηκε εκεί ο Ντόναλτσον. Τρεις βολές και τεχνική ποινή. Νομίζω έχει χρεωθεί τεχνική ποινή ο Χρήστος ο Σκάνδαλος. Νομίζω ότι το φάουλ αν έγινε, γιατί εντάξει δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αν έγινε όμως έγινε με το σώμα. Δεν είδα επαφή ψηλά. Πρέπει να έγινε με το σώμα, όπως σηκώθηκε ο Ντόναλτσον. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τρεις βολές για τον Αμερικανό της Δόξας Λευκάδας. Ο οποίος είναι ήδη στους 16. Αδιαμφισβήτητα κάνει την καλύτερη του εμφάνιση με τα χρώματα της Λευκαδίτικης ομάδας. Στους 16 είναι και ο Τζόρτζεβιτς. Στους 12 Ερμίδης, στους 12 ο Σκουλίδας, ήδη 4 διψήφοι για τη Λευκάδα. Για τον Πανιόνιο παραμένει στους 16 ο Μιλεντίγεβιτς και στους 10 ο Νίκος Ογκίκας. Στους 17 λοιπόν πλέον ο Ντόναλτσον, 71-52. Η Δόξα Λευκάδας που το μεγαλύτερο της σκορ σε επίπεδο επιθετικής παραγωγής ήταν οι 76 πόντους που έβαλε στην ήττα της από την Ελευθερούπολη εκτός έδρας η δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα από ό,τι φαίνεται θα πάει πολύ ψηλότερα. Αντίθετο, ο Πανιώνιος μένει αρκετά χαμηλά. Ας το κλείσει την τελευταία βολή ο Ντόναλτσον. Όμως θα έχει ακόμα μία για την τεχνική ποινή. Με 4 στα 5 τρίποντα όπως βλέπετε. Εκπληκτικά τα στατιστικά του Αμερικανού. Λοιπόν, 73-52 με 3 στις 4 βολές για τον Donovan Donaldson. Και έχουμε το φάουλ του Σκουλίδα, βολές για τον Νίκο Γκίκα. Το αριστερό μπάστιμο του πολύπυρου γκάρτ του Πανιωνίου. Ο Νίκος Γκίκας που έχει 5 ασίστ σήμερα. Το βλέπετε, 5 ασίστ, 3 λάθη. 2 στα 5 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο εκτός Αθηνών παιχνίδι για φέτος του Πανιωνίου.
εδώ στη Λευκάδα, σήμερα, ανήμερα 28 Οκτωβρίου. Ο κόσμος της Λευκάδας βεβαίως ανταποκρίθηκε και σε αυτό το κάλεσμα της δόξας. Απέναντι σε ένα από τα πιο βαριά ονόματα της Elite League, εντάξει, Πανιόνιος και Ηρακλής βάσει ιστορίας, είναι προφανές ότι προσελκύουν κόσμο στα γήπεδα. Αλλά φαίνεται ότι αυτός ο τίτλος του φαβορεί δημιουργεί πίεση στους παίκτες του Πανιωνίου και νομίζω είναι κάτι το οποίο έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Κώστας Σταυρόπουλος σε δηλώσεις του. Λοιπόν, άστοχος ο Γκίκας στις βολές, Γοργόνη στο φλότερ μέσα, 75-52, στο συν 23 παρακαλώ. Γκίκας, Ζαν Λουί, το Παδιονυσίου. Παδιονυσίου αλλαγή κατεύθυνσης με τον Παπαδάκη απέναντί του. Συνονόματι, εκεί στάρτης ο Παδιονυσίου και στάρτης ο Παπαδάκης. Το φάουλ του Παπαδάκη και βολές. Τα ακούει τώρα εδώ ο Παπαδάκης από τον προπονητή του. Βολές για τον Στάθη Παπαδιονυσίου. Σχεδόν διψήφιο στα πρώτα παιχνίδια, 9,8 πόντους. Σήμερα είναι ήδη στους 5 όπως βλέπετε. Παραμένει, μάλιστα. Και τρεις συνεχόμενες άστοχες βολές για τους παίκτες του Πανιωνίου, τον Γκίκα και τώρα τον Παπαδιονυσίου. Ενδεικτικό της κακής ψυχολογίας ίσως. 75-53 με τη δεύτερη. Η δεύτερη βολή που ήταν εύστοχη και τώρα ο Ντόναλτσον. Πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Πανιόνιος. Με τον Ζαν Λουί απέναντί του οι δύο Αμερικάνοι με το νούμερο 0 και οι δύο στη φανέλα. Ντόναλτσον έξω για τον Βουλγαρόπουλο. Γοργόνης, Βουλγαρόπουλος θα πάει μέσα ο Βουλγαρόπουλος και έχουμε το φάουλ του Γκίκα με το σώμα. Δύο βολές για τον Στράτο Βουλγαρόπουλο, ο οποίος προστατεύτηκε αρκετά σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, έχει παραμείνει στα τρία φάουλ. Σίγουρα από την άλλη πλευρά, τέσσερα φάουλ χρεωμένος και ο Γκίκας και ο Σκάνδαλος για την ομάδα του Κώστα Σταυρόπουλου, τα δύο playmaker. Έξω η πρώτη για τον Εστράτο Βουλγαρόπουλο. Η δεύτερη. 76-53 και ο Γκίκας κατεβάζει η τελευταία επίθεση για το τρίτο δεκάλεπτο. Μπουγιούκας για τρεις, ο Μιλεντίγεβιτς άστοχος. Ο Μιλεντίγεβιτς πάει να γίνει το αυτοκαλάθι εκεί και έτσι λύγει το ημίχρονο, το μισηγόριο τρίτο δεκάλεπτο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ. Εδώ στο πιστό και τα σύντρα της Λευκάδας. Το σύν 23 η δόξα, ένα τεράστιο προβάδισμα. Να δούμε αν μπορεί να το ροκανίσει αυτό το προβάδισμα και να μειώσει τη διαφορά ο Πανιόνιος και να επανέλθει στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Αν το μυαλό σου ταξιδεύει, ακολούθησέ το. Έλα στην Generation Aegean.
Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα, 76 Πανιώνιος, 53. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, συν 23 για την γηπεδούχα ομάδα. Μεγαλειώδης η εμφάνιση της ομάδας Λευκάδας. Ενώ έχουμε αποτελέσματα, όπως είπαμε προηγουμένως, Παπάγου ψυχικό 74-63, Ερμίσκη Ματαρίου Ηρακλής 83-63 και Κόρυβος Αμαλιάδας Μεσολόγγι 80-61. Άνετες νίκες για τους γηπεδούχους. 79-79 Μήλωνας Εύοσμος. Βλέπουμε εδώ πέρα λίγο πριν το σκορ, 79-79 είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φαίνεται αν συνεχιστεί αυτό που βλέπουμε ότι θα έχουμε και εδώ μια νίκη για τους γηπεδούχους. Το σύν 23 η ομάδα της Λευκάδας. Στην ουσία με διέψαυσε, έλεγα ότι όσο πιο ψηλά πάει το σκορ τόσο πιο δύσκολο θα είναι να κερδίσει η Λευκάδα. Τελικά γίνεται το ακριβώς ανάποδο. Εξαιρετικά τα ποσοστά της ομάδας της Δόξας. Όλοι οι παίκτες της και ιδιαίτερα οι δύο ξένοι κάνουν το καλύτερο τους παιχνίδι φέτος. Και ειδικά επαναλαμβάνω οι δύο ξένοι, ο Σέρβος, ο Βουκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντόναλτσον. Και ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Από την άλλη πλευρά θα λέγαμε ο μόνος διασωτής είναι ο Μιλεντίγεβιτς. Γκίκας. Παπαδιονυσίου. Παίζει τα πόδια και τον Τζόρτζεβιτς. Μέσα ο Παπαδιονυσίου. Ανάσα και τον Πανιόνιο. 76-56. Είδαμε πόσο γρήγορα κάλυψε τη διαφορά στο σύν 15 που είχε η Δόξα στο πρώτο δεκάλεπτο. Κάλυψε και πέρασε μπροστά ο Πανιόνιος. Σίγουρα το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ο Πανιόνιος. Σκουλίδας. Για τρεις ο Σκουλίδας. Έρμπολ. Και σίγουρα η Δόξα, αν μπει στο μυαλό της να παίξει με το χρόνο, είναι δεδομένο ότι θα μειωθεί η διαφορά. Ο Πανιόνιος είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες. Γκίκας. Δεν θα μπει, θα πάρει όμως το rebound ο Ζαν Λουί. 76-58 αμέσως στο μείον 18, μείον 23 γίνεται μείον 18. Γοργόνης το φάουλ του Μιλεντίγεβιτς. Έξω ο Βουγιούκας, μέσα ο Δημήτρης Κακλαμανάκης. Από την άλλη πλευρά έξω ο Σκουλίδας. Και θα μπει, μπήκε ήδη βασικά ο Διογέννης Γοργόνης. Θα βγει και ο Βουλγαρόπουλος για να μπει ο Γιάννης Σαχπατζίδης. Ερμίδης. Ερμίδης ψάχνει ποιον, Ντόναλτσον. Μένουν 4 δευτερόλεπτα. Σηκώνεται ο Ντόναλτσον. Κακό σουτ, η μπάλα στην ουσία μένει στα χέρια γιατί δεν ακούμπησε καλάθι. Ήταν στο ταμπλό η μπάλα μόνο. Και ο Γκίκας το φάουλ του Ερμίδη για να ανακόψει ενδεχόμενο ευνηδιασμό του Πανιωνίου. Το φάουλ που κάνει ο Δημήτρης Ερμίδης. Είναι το τέταρτο. Για τρεις ο Παπαδιονυσίου, αστοχή το rebound, τελικά η μπάλα φτάνει στον Γκίκα. Ζαν Λουί. Ζαν Λουί το φάουλ του Σαχπατζίδη. Τρίτο του Σαχπατζίδη. Ενώ να πω ότι ο Ερμίδης έχει τελικά 3 φάουλ. Το έχει 4. Ο Ζαν Λουί με 8 πόντους. Αστοχή στην πρώτη βολή. Yeah.
Επαναλαμβάνω, διψήφιο για τον Πανιόνιο μόνο ο Μιλεντίγεβιτς που και οι 16 του πόδι του επιτέθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Και 10 ο Γκίκας. Δεύτερη βολή εύστοχη και το 76-59. Ερμίδης για τον Ντόναλτσον. Ντόναλτσον δίνει στον Σαχπατζίδη, ο οποίος χάνει την μπάλα εκεί μέσα από τα χέρια του. Και Γκίκας έξω για τον Μιλεντίγεβιτς, μέσα και time out ο Καλαμπάκος. Το συν 26 της δόξας γίνεται συν 14. 76-62, time out του Καλαμπάκου, επανερχόμαστε σε ένα λεπτό. Αν το μυαλό σου ταξιδεύει, ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Και 22 και το τέλος, κυρίες και κύριοι, στο συν 14 η Δόξα Λευκάδας, άποντη μέχρι στιγμή σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Ο Πανιόνιος ήδη έχει πετύχει 9 πόντους, Μιλεντίγεβιτς στους 19 παρακαλώ. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού μαζί με τον Ντόναλτσον της Δόξας. Και να δούμε αν θα έχει διάρκεια αυτή η αντεπίθεση του Πανιονίου. Ερμίδης για τον Σαχπατζίδη με τον Βουλιούκα, και ο Σαχπατζίδη θα τον νικήσει. 78-62, και μετά από αρκετή ώρα η Δόξα πετυχαίνει καλάθι με τον Γιάννη Σαχπατζίδη. Πέρυσι στον Πανιόνιο, φέτος στη Δόξα ο Γιάννης Σαχπατζίδης. Υποψία βημάτων εκεί, διαμαρτύρονται από την εξέδρα Airball στο τρίπον του Μιλεντίγεβιτς. Μένουν 5 δευτερόλεπτα. Γκίκας δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος, γιατί δεν ακούμπησε καλάθι. Δεν ακούμπησε τη Στεφάνη το τρίποντο, αλλά έχουμε το φάουλ που κάνει ο Διογέννης Γοργόνης, τέταρτο ομαδικό της Δόξας, από το επόμενο θα πηγαίνει σε πολλές η ομάδα του Πανιωνίου. Δεύτερο φάουλ του Γοργόνη. Ο Μιλεντίγεβιτς έχει πάρει το όπλο του. Τώρα βεβαίως το σουτ του δεν ήταν αρκετά καλό. Ζαν Λουί, Μιλεντίγεβιτς, Παπαδιονυσίου, σε ζώνη πάλι η Δόξα. Για να δούμε. Γκίκας, κακό σουτ του Γκίκα και το εύκολο rebound εκεί από τον Ερμίδη. Ντόναλτσον, Τζόρτζεβιτς, Τζόρτζεβιτς, θα πάει μέσα ο Τζόρτζεβιτς, με δύο παίκτες εκεί απέναντί του, θα πάρει το, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος, γιατί η μπάλα πάλι δεν ακούμπησε στη Στεφάνη, διαμαρτύρεται βεβαίως για αυτό το λόγο τώρα. Έντονα ο κότς Καλαμπάκος, τον τραβάει πίσω εκεί ο βοηθός του, ο κύριος Νούσης. Μην φάει καμία τεχνική ποινή ο κόουτς Καλαμπάκος. Διαμαρτύρεται ότι ακούμπησε την μπάλα στο καλάθι, αλλά θα έπρεπε να πάει στα 14 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. Η μπάλα και τον Πανιόνιο. Δεν λοιπόν έχουμε ανανέωση του χρόνου. Η μπάλα μένει στα χέρια της Δόξας Λευκάδας. Η Δόξα Λευκάδας με 9 στα 21 τρίποντα, παρακαλώ. Ο Πανιόνιος με 9 στα 27. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν αυτή η διαφορά των 16 πόντων είναι διαφορά ασφαλείας.
σίγουρα όμως είναι ένα σημαντικό προβάδισμα για τη Δόξα. Ο Πανιόνιος θέλει μεγάλα σουτ. Μέχρι τη στιγμή θα έχει βρει μόνο από τον Ιάκωβο Μιλεντίγεβιτς. Ζαν Λουί, να δούμε αν θα απαντήσει ο Ζαν Λουί. Αστοχή από την γωνία και εύκολα και ο Τζόρτζεβιτς. Περνάει το κέντρο η Λευκάδα. Τζόρτζεβιτς. Με τον Κίκα και έχουμε το μισμάτς. Σαχπατζίδης, Γοργόνης. Ο Γοργόνης μπαίνει προς τα μέσα και από ό,τι φαίνεται είναι σοφή η επιλογή του να μην εκτελέσει τρίποντο. 80-62. Μιλεντίγεβιτς θα πάρει το δεξιό διάδρομο και ένα εξαιρετικό lay-up. Επένδυσε στα γρήγορα πόδια του εδώ ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς. 80-64. Αδιαμφισβήτητα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης από την πλευρά του Πανιωνίου. Φάουλ τώρα νομίζω του Ζαν Λουί. Και 22 για το τέλος, κυρίες και κύριοι. Πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα και σίγουρα όσο λιγοστεύει ο χρόνος η Δόξα είναι πιο κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Η οποία αν έρθει θα είναι η τρίτη της στο πρωτάθλημα και στην ουσία θα πιάσει τον Πανιόνιο στις τρεις νίκες. Φάουλ τώρα κερδίζει ο Γοργόνης και νομίζω είναι στην προσπάθεια, άρα έχουμε δύο βολές για τον Διογέννη Γοργόνη. Ο shooting guard της Δόξας. Θα εκτελέσει δύο βολές. Σίγουρα πολύ καλή δουλειά και υψηλή της Δόξας σήμερα απέναντι και στο Κοκλαμανάκι, κυρίως απέναντι στο Κοκλαμανάκι, αλλά και στο Μπουγιούκα. Σίγουρα όμως ο Κοκλαμανάκης δεν μπόρεσε να βοηθήσει ιδιαίτερα σήμερα τον Πανιόνιο. Μία στις δύο και το Γοργόνι. 81-64 στο σύν 17. Ακριβώς το μέσο της τελευταίας περίοδου, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Χριστό Γυμνασίο του Δήμου Λευκάδας. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που παρακολουθείτε από το επίσημο κανάλι YouTube της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Κλαμανάκης. Με 4 δευτερόλεπτα. Μιλεντίγεβιτς θα πάρει το δεξιό διάδρομο. Μιλεντίγεβιτς. Κόψιμο από τον Σαχπατζίδη. Η μπάλα για τη Δόξα Λευκάδας. Ακούγεται λογικά και ο ήχος, ο φυσικός ήχος με τις ιαχές Δόξα Δόξα από τους χίλιους και πλέον λευκαδίτες. Η Δόξα Λευκάδας που επέστρεψε μετά από 5 χρόνια στην Α2, στην Elite League, Ερίκος Δινάν. Σαχπατζίδης, έχουμε το φάουλ και είναι αντιαθλητικό φάουλ. Αντιαθλητικό φάουλ σε αυτή την όμορφη συνεργασία. Δεν ξέρω αν χρεώθηκε στο Ζαν Λουί. Να δούμε τι θα δείξει ο φωτεινός πίνακας και ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. Από τον πάγκο της Δόξας λένε να μετρήσει και το καλάθι γιατί ακούμπησε ταμπλό. Για να δούμε. Τέσσερα και 42 γύρω τέλος. 81-64. Και σίγουρα θα έχουμε βολές για τον Σαχπατζίδη. Λοιπόν, το φάουλ χρεώθηκε στον Δημήτρη Κακλαμανάκη. Είναι το τρίτο του. Και χρεώθηκε και αντιαθλητικό. Όπως είδατε και εσείς προηγουμένως, τη χαρακτηριστική κίνηση του πρώτου διαιτητή, του κ. Εφρεμίδη.
μια ονειρική βραδιά, ένα ονειρικό απόγευμα για την Δόξα Λευκάδας. Έτσι όπως φαίνεται να διαδραματίζεται μέχρι στιγμής και το Σαχπατζίδης στους 6 πόντους όπως βλέπετε είναι η πρώτη βολή που εκτελεί σήμερα ο 30χρονος σέντερ της Δόξας, η οποία είναι εύστοχη. Και η δεύτερη εύστοχη. 83-64, στο συν 19 και η μπάλα απ' έξω ξανά για την Δόξα Λευκάδας Βίκος Κόλλα με τη νέα χορηγική συνεργασία. Δόξα Λευκάδας Βίκος Κόλλα, Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης. Δύο νεοφώτιστες ομάδες όπως λέγαμε και προηγουμένως. Ανέβηκαν και οι δύο από την περσίνη Β' Εθνική. Ερμίδης τώρα. Πανέμορφο Ερμίδης, αριστερό μπάσιμο, αριστερό drive. 85-64 και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τα πάνω κάτω για να χάσει το παιχνίδι η Δόξα. Γκίκας, πάει στο πεκλαμανάκι η μπάλα. Μιλεντίγεβιτς για τρεις, αστοχή, υπό κακές προϋποθέσεις βεβαίως. Αυτό το εν τέλει σουτ του Μιλεντίγεβιτς. Και είναι προφανές ότι ελέγχει απολύτως το μάτς η ομάδα του Καλαμπάκου. Φάουλ, είναι πολλές και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ. Το πέμπτο του Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας λοιπόν, ο οποίος αποβάλλεται. Στη θέση του ο Βαφιάδης με το νούμερο 33. Και ο Διογέννης Γοργόνης στις βολές. Έξω η πρώτη. Το ζεστό όμως χειροκρότημα της εξέδρας. Έξω και η δεύτερη. Το inbound από τον Στάθη Παπαδιονυσίου. Μιλεντίγεβιτς, Βαφιάδης, Παπαδιονυσίου. Βαφιάδης για τρεις, αστοχή, το rebound εύκολα εκεί από τον Γοργόνη. Ερμίδης. Σαχπατζίδης για τρεις από την κορυφή. Μέσα! Το συν 24. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι και την ομάδα της Λευκάδας. 88-64. Και μένουν ακόμα 3 λεπτά κύριε Σιγητή. 3 και 8. Στα Κλαμανάκης. Θα αστοχίζει ο Κλαμανάκης. Σίγουρα περίμεναν να κάνει παραπάνω σήμερα από τον Κακλαμανάκη. Επαναλαμβάνω, ο Μιλεντίγεβιτς είναι ο μόνος διασωθής σήμερα για τον Πανιόνιο. Βαφιάδης διστάζει, θα μπει μέσα το φλότερ, θα στοχίσει εκεί το rebound από τον Ερμίδη. Νομίζω μπορούμε να πούμε ότι η Δόξα Λευκάδας θα πάρει την τρίτη της νίκης στο πρωτάθλημα, 2,5 λεπτά για το τέλος. Τζόρτζεβιτς για τρεις ο Γοργόνης, θα αστοχίσει ο Γοργόνης, το rebound του Κακλαμανάκη και κατεβάζει ο Παπαδιονυσίου. Μιλεντίγεβιτς, ποστάρει ο Κακλαμανάκης, πάει για βοήθεια εκεί ο Σκουλίδας. Δημητρακόπουλος, Κακλαμανάκης από τις βολές, αστοχεί το rebound τελικά επιθετικό για τον Πανιόνιο. Μιλεντίγεβιτς θα πάει μόνος του και θα πετύχει το καλάθι. 88-66. Και έχουμε αλλαγές. Βλέπω τον Τσέιμπερς, τον Ελληνοαυστραλό. Νομίζω στον ντεμπούτο του με τη Δόξα Λευκάδας. Παίρνει χρόνο συμμετοχής. Σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο. Έξω ο Τζόρτζεβιτς και ο Σαχπατζίδης. Θα μπει και ο Βουλγαρόπουλος.
Πράγματι είναι ο Chambers, δεν είχε παίξει σε κανένα από τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Το νούμερο 3 τον βλέπετε. Για τον Βουλγαρόπουλο, Chambers. Ερμίδης, θα πάρει το διάδρομο ο Ερμίδης, η μπάλα δεν θα μπει, αλλά θα πάρει το επιθετικό rebound, αλλά θα στοχίσει ο Βουλγαρόπουλος. Τελευταία 90 δευτερόλεπτα, φάουλ του Σκουλίδα, βολές. Με συγχωρείτε, βολές για τον Μιλεντίγεβιτς. Βολές για τον Μιλεντίγεβιτς. Ενώ να πούμε Μύκονος Αμίντας 69-62 συνεχίζει αίτητη η ομάδα της Μυκόνου στο 5-0 παρακαλώ. Ενώ είμαστε λίγο πριν το τέλος τα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύλωνας Σεβόσμος, Σεβόσμου και Πανερυθραϊκός Έσπυρος Λαμίας. Λοιπόν, το θερμό και το χρώτημα και για τον Κρίστιαν Μάνα, το νεαρό από το εφηβικό τμήμα της Δόξας Λευκάδας, Chambers τώρα. 88-68. Μάνα, πατάει τη γραμμή ο Μάνα, θα αστοχίσει. Το ριμπάρο του Σκουλίδα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Σκουλίδας, ποστάρει το κλέψιμο εκεί από τον Παφιάδη. Παφιάδης θα τελειώσει τη φάση, 88-70, και ο Μανώλης ο Τζουανόπουλος, άλλο ένα παιδί από τις Ακαδημίες της Δόξας, με το νούμερο 11 θα μπει στο παιχνίδι. 88-70 κυρίες και κύριοι, μια εκπληκτική εμφάνιση για τη Δόξα Λευκάδας και φυσικά μια απολύτως δίκαιη νίκη. Μάνα, Τζουανόπουλος, πανέμορφο ο Τζουανόπουλος. Να δούμε ποιος θα πάρει το σουτ. Μάνα για τρεις, έρμπολ. Όχι, η μπάλα κούμπησε στη Στεφάνη, αλλά είναι άστοχο. Θα κλέψει ο Chambers, 90-70. Να το σωλήνω Αυστραλός της Δόξας. Θα βάλει και αυτός το όνομά του στον πίνακα, τον σκόρερ, και δεν έχουμε την τελευταία επίθεση από τον Πανιόνιο. Αφήνει την μπάλα ο Μιλεντίγεβιτς. Standing ovation. Όλο το γήπεδο όρθιο. Αποθέωση για την ομάδα του Καλαμπάκου. Ένα αποτέλεσμα που νομίζω ελάχιστοι το περίμεναν. Τόσο μεγάλη η διαφορά. Βλέπω τώρα και μια, δεν ξέρω, μια ψημαχία βλέπω στη γραμματεία. Κάτι λέει ο Καλαμπάκος στο φάνη του Χριστοδούλου. Δεν ξέρω, υπήρξε ίσως κάποια παρεξήγηση. Σε κάθε περίπτωση, ας μείνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, κυρίες και κύριοι. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τη Δόξα Λευκάδας. 20 πόντι διαφορά, παρακαλώ. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα, Πανιόνιος 90-70. Πάμε να δούμε λίγο τα ομαδικά στατιστικά. Ενώ να με ενημερώσει και ο σκηνοθέτης μας ο Χρήστος Κοντογιωργόπουλος, αν θα έχουμε και δηλώσεις. Θα πάρουμε δηλώσεις, Χρήστο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βολές 72%. Η Δόξα 68, ο Πανιόνιος 53-40 τα δίποντα, κυριαρχία για τη Δόξα όπως και στα τρίποντα 41% εναντί 30%. Βλέπουμε την κυριαρχία στα rebound, 9 επιπλέον rebound, 9 παραπάνω rebound για την ομάδα της Λευκάδας. 19-13 η assist, 7-6 τα κλεψίματα, 4-3 τα κοψίματα και 10-11 τα λάθη. Πάμε να δούμε και το scorer. 25 ο Μιλεντίγεβιτς λέγαμε, σίγουρα ο βασικός μοχλός σήμερα για τον Πανιόνιο. 10 ο Γκίκας, 9 ο Παπαδιονυσίου. Από την άλλη πλευρά, διψήφι για τη Δόξα Λευκάδας, ο Ντόναλτσον 19-18, ο Τζόρτζεβιτς και 14 ο Ερμίδης. Και βλέπουμε εδώ πέρα και το σύστημα αξιολόγησης, προφανώς σε επίπεδο όσον αφορά τον Πανιόνιο, καλύτερος παίκτης ο Μιλεντίγεβιτς, 25 πόντους, 18 η βαθμή του στο σύστημα αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά, καλύτερος ο Ερμίδης, με πολλά πράγματα σήμερα μέσα στο παρκέ για τον Δημήτρη τον Ερμίδη.
πολύ σήμαντη προσφορά του. 14 πόντους, 7 rebound, 7 assist, 23 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Σε λίγα λεπτά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean.
είμαστε εδώ στο κέντρο ακριβώς του παρκέ. Coach Θάνος Νούσης, ο άμεσος συνεργάτης του coach Καλαμπάκου. Coach, όλα πήγαν τέλεια στο σημερινό παιχνίδι, ναι ή όχι? Όλα πήγαν όπως τα είχαμε προγραμματίσει. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε άμυνα και σε επίθεση. Κάποια στιγμή πήγαν να χάσουμε το ρυθμό μας, αλλά η ομάδα δείχνει σταδιακά, βήμα-βήμα, εβδομάδα-εβδομάδα, ότι είναι συμπαγής και αν συνεχίσει έτσι, θα είμαστε συνεπείς όλη τη βδομάδα και όλες τις αγωνιστικές. Σε σχέση με το πρώτο μάτς εδώ με τη Λαμία πριν 22 μέρες, τι έχει αλλάξει? Γιατί ήταν μια κακή εμφάνιση στην πρεμιέρα και μετά από 4 εβδομάδες βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η διάθεση των παιδιών. Κάθε μέρα στην προπόνηση να βελτιώνονται. Και αυτό είναι το κλειδί για την οποιαδήποτε αλλαγή εικόνα τη ομάδα. Η διάθεση των παιδιών και η καθημερινή προσπάθεια στην προπόνηση. Το οποίο φαίνεται αγωνιστική την αγωνιστική. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Άστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά εδώ από το κλειστό τη Λευκάδα. Ήταν μια παραγωγή τη Sport Stats. Μας μίλησε ο βοηθό προπονητή τη Δόξα Λευκάδα, ο άμεσο συνεργάτη του coach Καλαμπάκου, ο κύριο Θάνο Νούση. 90-70 παρακαλώ, στο συν 20 τελείωσε αυτή η διαφορά και η νίκη για την ομάδα της Δόξας Λευκάδας από τον Μάριο Περδικάρη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοντόγιωργα που ήταν στην εικονοληψία και τον Αλέξανδρο Κοντογιωργόπουλο που ήταν στη σκηνοθεσία. Καλό σας βράδυ.